με τον καθηγητή αναλυτικής χημίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, τον οποίο και να καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κύριε Θωμαίδη. Καλησπέρα σας. Και να σας ρωτήσω σε ποια συνθήκη βρισκόμαστε, σε ποια κατάσταση. Έχουμε επιδημία, έξαρση της επιδημίας, έχουμε ένα επιδημικό κύμα που θα περάσει σε λίγο. Πού βρισκόμαστε? Εσείς να θυμίσουμε στον κόσμο, αν και πια σας έχουμε γνωρίσει, σας θυμάται, εσείς μελετάτε από τα απόβλητα και βλέπετε, κάνετε μια προβολή των επόμενων ημερών, σωστά? Σωστά. Ωραία, άρα μπορείτε να μας πείτε το μέλλον εντός αγωγικών, το λέω, δεν είστε μελλοντολόγος, είναι το ανάποδο τελείως, επιστήμονας είστε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι αναλύσεις σε ελλείμματα δείχνουν σε πραγματικό χρόνο ποια είναι η κατάσταση. Και αυτό μετά από 4-5 μέρες μεταφράζεται σε αύξηση των κρουσμάτων, αύξηση των νοσηλιών και ούτω καθεξής. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι σταθερή στην Αττική εδώ και 3 εβδομάδες. Το υλικό φορτίο στα ελλείμματα είναι αρκετά υψηλό, 4-5 φορές περισσότερο από ό,τι ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Φυσικά χαμηλότερο από ό,τι ήταν το Δεκέμβριο. Αυτό που συμβαίνει... Το Δεκέμβριο τον προηγούμενο? Το προηγούμενο, πριν 6 μήνες, ναι. Γενικά να ξέρετε ότι ο κορονοϊός μας έχει εκπλήξει. Δηλαδή είναι ένας αναπνευστικός ιός ο οποίος δεν παρουσιάζει την εποχικότητα που έχει η γρήπη. Επειδή εξελίσσεται συνεχώς και μεταλλάσσεται, δημιουργεί κάθε λίγο και λιγάκι νέες παραλλαγές οι οποίες δίνουν ένα νέο γύρο μολύνσεων, να πούμε. Το μεγάλο κύμα κάθε χρόνο είναι, ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει περίπου μέσα η Γενάρη. Φέτος, το Μάρτιο, δεν έγινε αυτό που περιμέναμε, να είχαμε ένα νέο γύρο λιγότερων μένα αλλά μολύνσεων. Υπήρχε μια ήσυχη περίοδος μέχρι κάπου 15 Μαΐου που αρχίσαμε να βλέπουμε πάλι μια αύξηση στο υλικό φορτίο, η οποία ήταν αργή από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ωστόσο, από τα μέσα Ιουνίου υπάρχει μια σημαντική διασπορά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην κορύφωση εδώ και 2-3 εβδομάδες. Αναμένουμε ότι αυτή η κορύφωση θα ολοκληρωθεί μέχρι 15 Αυγούστου, κατά τη στοιχεία αυτό που έγινε τα προηγούμενα καλοκαίρια. Και αυτό γιατί οι νέες παραλλαγές που ουσιαστικά κυκλοφορούν σε αυτή την περίοδο στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη είναι παραλλαγές οι οποίες ξεφεύγουν του ανοσοποιητικού συστήματος. Ενώ λοιπόν έχει ανοσία ο πληθυσμός, ο γενικός πληθυσμός, αυτές καταφέρουν να μας κάνουν να νοσούμε. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί και επειδή είναι και πολύ μεταδοτικές αυτές οι παραλλαγές, υπάρχει αυτή η εξάπλωση αυτό το διάστημα. Σχετίζεται με τον τουρισμό? Μπορεί να συνδεθεί με αυτό? Πάντοτε, από το 2000 είχαμε δει με την τότε τον Ιούνιο και Ιούλιο του 20, θα σας θυμίσω, που είχαμε πρωτοξεκινήσει να μετράμε, με το άνοιγμα των συνόρων, αμέσως είχαμε δει την αύξηση του υλικού φορτίου και την κορύφωση μέσα στον Αύγουστο. Mm-hmm. Ακριβώς λοιπόν τώρα με την αύξηση της κινητικότητας και με την είσοδο πάρα πολλών επισκεπτών από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από την Ευρώπη και την Αμερική, αυτές οι παραλλαγές έρχονται και στη χώρα μας, διαδίδονται ταχαίως και έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι ήταν πλήρη. Έχουμε ακόμα ένα μήνα δηλαδή. Μέχρι τις 15 Αυγούστου. Μέχρι τις 15 Αυγούστου, εντάξει. Θα κορυφωθεί. Θα είμαστε σε αυτό το ύψος των κρουσμάτων. Γιατί είπατε ότι θα κορυφωθεί, ότι έχουμε από τα μέσα Ιουνίου διασπορά μεγάλη και η κορύφωση θα ολοκληρωθεί 15 Αυγούστου. Εννοείται ότι θα είμαστε σε αυτό το ύψος των κρουσμάτων και των απολειών ζώων κιόλας, έτσι. Νομίζω ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων μέχρι τέλος Ιουλίου και τις πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου. Και μετά το 15 Αύγουστο θα αρχίσει μια αρχή αποκλιμάκωση η οποία θα ολοκληρωθεί περίπου στα μέσα του Σεπτέμβρη ή πας με τόση κάπου εκεί αρχίζει πάλι μια ύφεση. Μένει να το μετά... δούμε. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Θωμαίδη. Μία μόνο μικρή παρέμβαση για όσους μας ακούνε. Όσο πιο σύντομα μπορείτε, παρακαλώ. Είναι πολύ σύντομα κρίσιμο να φοράμε μάσκα για να προστατεύσουμε τους μεγάλους ανθρώπους. Κινδυνεύουν οι ηλικίες πάνω από 80 ετών.
Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, κύριε Θωμαίδη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν ο καθηγητής αναλυτικής χημείας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Νίκος Θωμαίδη.